αυτά που θα πούμε σήμερα δεν είναι για όλους. Για κάθε 100 άτομα που θα το δείτε, θα τα κάνετε οι 2, οι 3, οι 5. Οι υπόλοιποι 95 θα είστε κανονικοί. Θα είστε μάζα, μέσος όρος. Και έτσι είναι, δεν μπορεί όλοι να είμαστε ξεχωριστοί. Υπάρχει ο μέσος όρος και υπάρχουν και αυτοί που ξεχωρίζουν από το μέσο όρο. Θα πούμε τι μπορεί να κάνει κάποιος που πέρασε πρωτοετής φοιτητής τώρα, είναι 17-18 χρονών, πάει να σπουδάσει οτιδήποτε. Και για όλους τους φοιτητές ισχύουν αυτά. Πώς μπορείς να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και να ξεχωρίσεις από το μέσο όρο και να πετύχεις πράγματα. Οι περισσότεροι δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Είναι κανονικοί. Δεν θα κάνουν κάτι που δεν είναι κανονικό, γιατί τους αρέσει να είναι κανονικοί. Δεν θέλουν από τη ζωή τους πράγματα. Μπορεί να είναι βολεμένοι, μπορεί να από τους γονείς τους, μπορεί απλά να μην έχουν στόχους, οτιδήποτε. Όσοι όμως θέλετε να ξεχωρίσετε, να πάτε ένα βήμα παραπάνω τη ζωή σας, δεν αρκεί το ότι πέρασες φοιτητής και να μείνεις φοιτητής. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα. Επίσης, πριν τα πούμε, οι περισσότεροι που περάσατε σε μια σχολή, θα δείτε ότι δεν την αγαπάτε αυτή τη σχολή. Περάσετε μόνο και μόνο επειδή έτυχε να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό σας έτσι και έτυχε να γράψετε αυτά τα μόρια. Και εγώ έτσι ήμουν. Τέλειωσα την ΑΣΟΕ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας. Δεν μου άρεσε. Ευτυχώς όμως έκανα άλλα πράγματα ταυτόχρονα ως φοιτητής και τώρα και όσο μπορώ δεν ασχολούμαι με αυτό που σπούδασα. Και ίσως οι περισσότεροι θα έρθετε κι εσείς σε αυτή τη θέση. Ελπίζω να μην έρθετε, αλλά οι περισσότεροι θα έρθετε. Αυτά που θέλω να κάνει ο κάθε φοιτητής που θέλει να ξεχωρίσει, να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να είναι καλύτερος, είναι η γυμναστική και ο αθλητισμός, να μάθει να κάνει κάτι εκτός από τη σχολή του, μια νέα ικανότητα που θα του φέρει εισόδημα, να διαβάζει βιβλία ή έστω audiobooks, να μαγειρεύει και πολύ παρακάτω βάζω τον εθελοντισμό, τις εκδρομές και τα καμάκια. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα. Είτε σ' αρέσει η σχολή σου είτε δεν σ' αρέσει, πρέπει να κάνεις γυμναστική. Και θα έλεγα καλύτερα γυμναστική και ένα άθλημα. Έχεις πάρα πολύ χρόνο, μη μου λες εγώ σπουδάζω και που πας σε 20 ώρες τη βδομάδα, 25, 30, πόσες πας. Δεν πάτε παραπάνω. Δεν έχετε περισσότερα υποχρεωτικά εργαστήρια και υποχρεωτικά μαθήματα. Και απλά επαναπαύεστε ότι έχω τη σχολή μου και κάνω κάτι χρήσιμο, οπότε αφήνετε τον εαυτό σε ελεύθερο και δεν κάνετε τίποτα άλλο. Επαναπαύεστε. Μην το κάνετε αυτό. Είναι τα καλύτερα χρόνια σας, 17-18 χρονών, 20-22. Είστε νέοι. Γυμναστείτε τώρα και πιάστε ένα άθλημα δύσκολο τώρα και να το μάθετε και να είστε πιο ευτυχισμένοι μέσα από αυτό, πιο υγιείς και πιο χαρούμενοι και πιο γεμάτοι. Ο αθλητισμός, έχω πει, είναι ευτυχία. Αθλητισμός, υγεία, ευτυχία. Μην αφήνεις τα φοιτητικά σου χρόνια να περάσουν χωρίς αθλητισμό. Άνετα οι περισσότεροι μπορείτε να κάνετε γυμναστική τουλάχιστον 2 φορές εβδομάδα και άλλες 2 φορές εβδομάδα να κάνετε ένα άθλημα που σας αρέσει. Είτε είναι πολεμικές τέχνες, box, πυγμαχία, kickboxing, MMA, πάλι jiu-jitsu, οτιδήποτε, κολύμπι, τένις, μπάλα, ομαδικά αθλήματα, ατομικά, αρσιβαρών, crossfit. Βρείτε ένα άθλημα που είναι έτσι λίγο δύσκολο, που να απαιτεί μάθηση και να γίνετε πιο επιδέξιοι μέσα από αυτό. Αυτό θα σας φέρει ευτυχία. Όλοι όσοι έχουν ένα άθλημα που είναι έτσι πορωμένοι με αυτό, το γουστάρουν πολύ, ποδηλασία, downhill, οτιδήποτε, βρείτε εσάς τι σας αρέσει και θα είστε πιο χαρούμενοι μέσα από αυτό. Και η γυμναστική εννοείται να δέσει το σώμα σου να είσαι πιο δυνατός, πιο όμορφος, πιο υγιής, πιο δυνατός. Καλό κάνει. Εννοείται οι περισσότεροι μπορείτε να κάνετε παραπάνω από αυτά. Μπορείτε να κάνετε γυμναστική 4-5-6 φορές την εβδομάδα, άμα χρειάζεται, άμα είστε πιο προχωρημένοι, και άθλημα 1-2-3 φορές την εβδομάδα. Το βρίσκεται αυτό, αλλά κάντε κάτι. Μην είστε αδρανείς, μην είστε ο κλασικός σάπιος φοιτητής που όλη μέρα σχολή, καφέ, το βράδυ κλαμπ ή μπαρ και όλη μέρα ασχολούνται με το τι θα βάλουν οι κοπέλες ειδικά, με ποιους θα βγουν, τι ώρα θα πάνε, πού θα πάνε μετά, πώς θα τα συνδυάσουν, πού θα κοιμηθούν. Αυτά είναι τα άγχη του μέσου φοιτητή. Πώς θα βγει, τι θα κάνει, με ποια θα ρίξει, αν θα είναι εκεί η τάδε και βλακίες και να παίξει τίτσου. Ξεφτύλα. Σαπίλα και ξεφτύλα μαζί. Τα έχω ζήσει, τα έχω δει, τέλος πάντων. Λοιπόν, ταυτόχρονα θέλω λίγο να μαγειρεύετε. Να μην είστε όλοι με τα delivery και να είστε το να τρώτε σάπιο φαγητό και κακής ποιότητας φαγητό, πέρα από ότι θα παχύνεις, θα σε χάλια, σε ρίχνει ψυχολογικά. Και μετά δεν έχεις όρεξη να κάνεις άλλα πράγματα. Γιατί είναι άλλο τύπου φαγητό. Δεν είναι ποιοτικό φαγητό που σου δίνει ενέργεια. Οι περισσότεροι τι κάνετε, τρώω λέσχη,
που το φαΐ της λέσης δεν είναι καν καλό τις περισσότερες φορές. Και delivery. Είστε τραγικοί. Μάθετε να μαγειρεύετε φακές, μάθετε να μαγειρεύετε κρέατα, λαχανικά, οτιδήποτε, σαλάτες. Και γίνετε σωστοί. Το πιο σημαντικό κομμάτι όμως που θέλω να πω, πέρα από τη γυμναστική και τα αυτά, είναι τα εισοδήματα. Όσο είσαι φοιτητής, βρες κάτι που να μπορείς σιγά σιγά να το μάθεις και να σου φέρει ένα εισόδημα. Μπορεί να είναι φωτογράφηση, να δεις σεμινάρια φωτογραφίας στο ίντερνετ και να πας μετά να κάνεις φωτογραφίες σε επιχειρήσεις, βήμα-βήμα. Πρώτα δωρεάν, μετά με ένα πολύ χαμηλό ποσό και μετά επιπληρωμή κανονικά. Μπορείς να γίνεις digitalάκιας, πώς το λέω εγώ, δηλαδή digital marketing. Πακέτο, πας σε επιχειρήσεις και τους λες πακέτο. Φωτογράφηση, σου κάνω όλη την παρουσία στα social media, Facebook, Instagram, stories, βίντεο κλπ. Όλα στα πιάνω εγώ. Σου κάνω και φώτο όπου άμα χρειάζεσαι. Σου φτιάχνω και φυλάδιο και προσφορές και τα πάντα. Σου φτιάχνω κειμενάκια. Σου φτιάχνω την ιστοσελίδα, ό,τι θες. Δεν είναι ανάγκη να τα κάνεις όλα μαζί. Μπορείς να τα κάνεις με ένα φίλο σου που, είναι, που ξέρει ο ένας, ο καθένας ξέρει κάτι. Μπορείς όμως να βοηθάς επιχειρήσεις να διαφημιστούν και να βγάλεις ένα μικρό εισόδημα από αυτό. 50 ευρώ το μήνα στην αρχή, ok. 100 μετά, αργότερα, 200 κλπ. 2-3 επιχειρήσεις, αν τα βγαίνει 500 άρικο, άμα ασχολείσαι με αυτά. Υπάρχουν άπειρα σεμινάρια στο ίντερνετ, digital marketing και how to start και οτιδήποτε. Μπορείς να ασχοληθείς με ένα τεχνικό επάγγελμα αν σε ενδιαφέρει. Άμα σε αρέσουν για παράδειγμα τα αμάξια, τα μηχανάκια, μπορείς να πας σε ένα συνεργείο, να ψάξεις, δεν θα σε δεχτούν όλοι. Και να πεις θα σε βοηθάω τσάμπα, να μάθω κι εγώ, να βλέπω και αργότερα έχεις όσο μπορεί να κάνεις part-time, τετράωρο και να παίρνεις 200 ευρώ, ξέρω εγώ. Δεν είναι εύκολο αυτό που σας λέω, όμως γίνεται και ξέρω πολλούς που το έχουν κάνει. Μπορείς να γίνεις μπαρίστα, να βγάλεις χαρτί για μπαρίστα ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο και να είσαι στη νύχτα, μας αρέσει αυτό. Ο καθένας ό,τι του αρέσει. Μπορεί να πας στη χειρότερη να μοιράζεις φυλάδια, να είσαι σερβιτόρος ή να κάνεις έτσι πολύ χαμηλόμιστες δουλειές και χαμηλής ικανότητας. Δεν θα το πρότεινα, αλλά είναι και αυτό μια λύση καλύτερη από το τίποτα. Ειδικά με έχεις χρόνο με τη σχολή σου, πρέπει να τα κάνεις αυτά. Και να βγάζεις ένα εισόδημα, να ελαφρύνεις λίγο τους γονείς σου, να είσαι πιο ανεξάρτητος και νιώθεις και πολύ καλύτερα όταν βγάζεις δικά σου λεφτά και πάρεις το πρώτο σου μηχανάκι, το πρώτο σου αμάξι, που βγάλεις δίπλωμα κλπ. Κλπ. Να πας μια εκδρομή που θες, να είσαι ανεξάρτητος. Δώστε μεγάλη έμφαση στο να μάθετε κάτι πέρα από τη σχολή σας, ειδικά με η σχολή σας είναι χαλαρή, που οι περισσότερες σχολές είναι χαλαρές, κακά τα ψέματα. Αφιερωθείτε στο να μάθετε κάτι και να βγάλετε φράγκα. Personal training, ένα παγωσώστης, οτιδήποτε μαθαίνει ο κάθε φοιτητής, ψαχτείτε. Ένα άλλο κομμάτι είναι τα βιβλία. Μετανιώνω πάρα πολύ που έφτασα 22 χρονών για να αρχίσω να διαβάζω βιβλία. Βιβλία ψυχολογίας, φιλοσοφικά, αυτοβελτίωσης, κοινωνικά ίσως. Έχω κάνει βίντεο στο αυτό το κομμάτι, πατήστε Τάσος βιβλία και σιγά σιγά γίνεσαι πιο έξυπνος. Μακάρι να τα είχα ξεκινήσει αυτά στα 17 μου, στα 18 μου, μετά τις Πανελλήνες να άρχισα να διάβαζα. Αν δεν έχετε χρόνο και δεν σας κάθεται καλά το βιβλίο και ξέρετε αγγλικά, μπορείτε να ακούτε ηχητικά audiobooks σε ηχητική μορφή βιβλίο. Υπάρχουν στο YouTube δωρεάν, υπάρχουν εφαρμογές. Να ανοίξει λίγο το μυαλό σας, παιδιά. Να το θεωρώ ίσως το νούμερο ένα κόλπο για να βελτιώσετε το χαρακτήρα σας τα βιβλία. Φιλοσοφία, αυτοβελτίωση, τέτοια πράγματα. Ψυχολογία. Αυτά είναι τα βασικά. Γυμναστική, αθλητισμός, εισοδήματα μέσα από ικανότητες και βιβλία. Και πολύ πιο κάτω θα έβαζα εθελοντισμό. Αν δεν έχετε να κάνετε, να πάτε να μάθετε πρώτες βοήθειες, πάτε να μάθετε. Υπάρχουν προγράμματα μέσα στις σχολές εθελοντισμού. Κάποιες είναι λίγο τσαρλατάνικες και εκμεταλλεύονται τους νέους. Δεν θα πω ονόματα. Γνωστές είναι. Δεν θα πρότεινα αυτές. Αλλά γενικά ψαχτείτε λίγο με τον εθελοντισμό. Και μαθαίνεις και άτομα, μαθαίνεις κοινωνικές δεξιότητες, πώς τις λένε, να είσαι πιο επικοινωνιακός, να είσαι πιο ομαδικός ίσως, γιατί κάποιοι ειδικά νέοι έχετε πολύ μεγάλο θέμα στην κοινωνικοποίησή σας και στο πώς φέρεστε με άλλους ανθρώπους και αυτά θα σας βοηθήσουν. Επίσης, αν έχετε καλή παρέα και η παρέα σας το έχει λίγο, να πηγαίνετε καμιά εκδρομούλα τριγύρω, δηλαδή μετανιώνω πάρα πολύ που ήμουν Αθήνα 4 χρόνια, 3,5 και δεν πήγα εκδρομές τριγύρω σε όλα τα χωριά, περιοχές και όλα αυτά. Είχε πολύ άλλα τοπία. Δεν είχα παρέα που να το σηκώνει αυτό, αλλά θα μπορούσα να το κάνω αν ήθελα με καμιά κοπέλα, γκόμενα κλπ. Μετανιώνω που δεν το έκανα. Οπότε πια Θεσσαλονίκη να μένετε, Κρήτη ειδικά,
Έχει τόσα ωραία μέρη που μπορείς να πας να δεις τριγύρω με ένα κτέλ. Δεν είναι και πολύ ακριβό. Να βγαίνεις μονοήμερες κάθε Κυριακή, για παράδειγμα. Αξίζει πάρα πολύ να το δοκιμάσετε. Έχουμε ωραία φυσικά τοπία. Ελλάδα, εννοείται. Αυτό. Βγείτε παρά έξω, μην κάθεστε στην πόλη σας και να πηγαίνετε για καφέ και μπαρ. Δεν είναι ζωή αυτό. Βγείτε παρά έξω. Και τελευταίο από όλα θα βάζω το καμάκι για τα αγόρια που γουστάρουν τη φάση, γουστάρουν να γνωρίσουν πολλές κοπέλες ζωή τους, γουστάρουν να πάνε με πολλές γυναίκες. Βελτιώνεις, έχουμε πει, χαρακτήρα, εμφάνιση, λεφτά και κάνεις και καμάκι ταυτόχρονα και έτσι γνωρίζεις, να το πω διακριτικά, πολλές κοπέλες. Έχουμε κάνει βίντεο σεμινάριο καμακιού, έχουμε κάνει βίντεο πώς να έχεις αυτοπεποίθηση, να τα δείτε αυτά τα βίντεο. Αν χρειάζεστε βοήθεια στη διατροφή σας, στη γυμναστική σας ή να τα πούμε μαζί σε βίντεο κλίση για ό,τι θέμα σας απασχολεί, στείλτε μόνο ένα μήνυμα στο Instagram, Τάσος Ζάγκος, και στο Τάσος Ζάγκος Fitness στο Facebook. Αυτά. Μην είσαι αδρανής, μη σαπίζεις, πάρε τη ζωή στα χέρια σου, όχι επειδή πέρασε φοιτητής στη σχολή, να μου σου λέει ραχτός και club και delivery και καφέ και αυτά. Κάνε κάτι στη ζωή σου για να πας λίγο παραπάνω. Αυτά. Τάσος, καλές προπονήσεις. Γεια σας.